Σήμερα στην Καστοριά οριστικοποιείται ένα διακρατικό έργο πάρα πολύ μεγάλης σημασίας και για την χώρα μας, αλλά και για την γειτονική χώρα, την Αλβανία. Γίνεται η πρώτη συνάντηση ανάμεσα στο Υπουργείο Υποδομών της Ελληνικής Κυβέρνησης και το αντίστοιχο Υπουργείο Υποδομών της Αλβανίας, της ΕΡΓΟΣΕ και της αντίστοιχης εταιρείας σιδηροδρόμων της γειτονικής χώρας. Όπως είχαμε πει εδώ και πάρα πολύ καιρό, είχε κατατεθεί στο ίντερνετ η πρόταση σύνδεσης σιδηροδρομικής Φλόρινα-Κρυσταλλοπηγή Πόγραδετς και καταφέραμε μέσα σε αυτόν τον σχεδιασμό που υπήρχε να συνδεθεί και το αεροδρόμιο της Καστοριάς. Θεωρώ ότι είναι μια πολύ σημαντική ημέρα για την πόλη μας και παρόλο που το έργο αυτό όταν ανακοινώθηκε για πρώτη φορά με τον Γενικό Γραμματέα, τον κύριο Βούρδα, αλλά και με τις προσπάθειες που είχαν γίνει και από την προηγούμενη Γενική Γραμματέα του Υπουργείου Υποδομών, την κυρία Πέρκα, πολλοί ήταν αυτοί που το αμφισβήτησαν και το λιδόρισαν. Σήμερα όμως είμαστε στην πολύ ευχάριστη θέση να γίνουν οι πρώτες υπογραφές για το τρένο. Είναι χαρακτηριστικό ότι η έγκριση από τους ευρωπαϊκούς διαδρόμους στις Βρυξέλλες έχει ήδη δοθεί και για το αεροδρόμιο και για τη σιδηροδρομική σύνδεση της Καστοριάς. Θεωρώ ότι είναι μια πολύ μεγάλη στιγμή γιατί μπορεί να δημιουργήσει τις υποδομές και τις προϋποθέσεις ώστε η Καστοριά να γίνει ένα σημαντικό διαμετακομιστικό κέντρο με κέντρο logistics στην περιοχή που καταλαβαίνετε την σπουδαιότητά του. Θέλω να ευχαριστήσω όλους όσους συμβάλανε ώστε να έχουμε μια επιτυχή κατάληξη και είναι για μας ένα έργο μεγάλης πνοής και μακροχρόνιας προοπτικής, καθώς πλέον και η δική μας πόλη μπαίνει στον εθνικό στρατηγικό σχεδιασμό της χώρας για τις μεταφορές. Νομίζω ότι με την υλοποίηση των υποδομών αυτών το μέλλον της Καστοριάς αλλάζει. Αλλάζει προς το καλύτερο, μπορεί η πόλη μας να έχει έναν διαφορετικό ρόλο, ο οποίος θα είναι σημαντικός όχι μόνο στη Δυτική Μακεδονία και την Ελλάδα, αλλά πολύ σημαντικός για τις μεταφορές όσον αφορά και την Δυτική Ευρώπη, αλλά και την Ανατολή. Εγώ θέλω να καλωσορίσω στην πόλη μας και τον Γενικό Γραμματέα, αλλά και τους ομολόγους του από την Αλβανία, και θέλω να πιστεύω ότι με συνεργασία μπορούμε να αποκαταστήσουμε τον ρόλο της χώρας μας στα Βαλκάνια, ώστε η χώρα να αποκτήσει μια ενδοχώρα η οποία θα είναι πάρα πολύ σημαντική. Πολλές φορές λέμε ότι είμαστε μια ηγεμονική βαλκανική χώρα, όμως για να γίνει αυτό χρειάζονται έργα και αυτά τα έργα γίνονται σήμερα. Είναι μεγάλη χαρά που βρισκόμαστε σήμερα στην Καστοριά, στην έναρξη της διαδικασίας των ουσιαστικών συζητήσεων για τον τρόπο υλοποίησης του έργου της σιδηροδρομικής σύνδεσης της Φλόρινας της Καστοριάς με την Κρυσταλλοπηγή και το Πόγραδετς. Πραγματικά αυτό το έργο το βλέπετε και με τις δύο κυρίες που έχω δίπλα μου θα μπορούσε να πει κανείς ότι έχει άρωμα γυναίκας. Γιατί όταν το 2016 με την Πέτη Πέρκα ως Γενικό Γραμματέα και με την Ολυμπία την Τελιβερίδου που είχαμε έρθει για την παρουσίαση στην Καστοριά, κάποιοι μας λέγανε ότι λέμε κάτι που δεν γίνεται. Αποδεικνύουμε σήμερα ότι γίνεται, γιατί για πρώτη φορά η χώρα αποκτά εθνικό στρατηγικό σχεδιασμό μεταφορών, ένα σχεδιασμό που εντάσσει την Φλόρινα και την Καστοριά σε αυτή την προοπτική που μπορέσαμε, συζητήσαμε και συμφωνήσαμε με τη γείτονα χώρα και εντάξαμε από κοινού το πρόγραμμα στο Ίντερνετ για να ολοκληρωθεί η μελέτη βιωσιμότητας. Το εντάξαμε στα διευρωπαϊκά δίκτυα μεταφορών προκειμένου με την ολοκλήρωση της μελέτης να υπάρχει εξασφαλισμένη η χρηματοδότηση των επόμενων βημάτων και είναι αυτό που δεν θα σταματήσουμε να λέμε ότι αυτή η πενταετία είναι η πενταετία που πρέπει να αξιοποιήσει η χώρα στον τομέα των μεταφορών, να γίνει πραγματικά το σύνολο της χώρας διαμετακομιστικό κέντρο αλλά και η περιοχή αξιοποιώντας τόσο το σιδηρόδρομο, το οδικό δίκτυο, το αεροδρόμιο και όλες τις δυνατότητες που έχει να μπορέσει να αποκτήσει έναν ισχυρό ρόλο στη διαμετακόμιση και προς τα Δυτικά Βαλκάνια, αλλά και προς την Ευρώπη, αλλά και την Ανατολική Ευρώπη. Αυτός είναι ο στόχος μας.
Και θα πω αυτό που είπα και την προηγούμενη φορά που ήρθαμε και παρουσιάσαμε την έναρξη της διαδικασίας για τη συζήτηση με την αλβανική πλευρά, ότι αυτό γίνεται πρώτη φορά στα σοβαρά. Η σημερινή συγκυρία εμένα με κάνει ιδιαίτερα χαρούμενη και ικανοποιημένη, γιατί ξέρετε, πολλές φορές στη ζωή βάζουμε ένα στόχο, δουλεύουμε για κάτι και αυτό παραμένει μια ανεκπλήρωτη ευχή ή μια χαμένη ευκαιρία. Εδώ λοιπόν, σε ό,τι αφορά αυτό το project, είχαμε τη τύχη να ασχοληθούν πολύ σοβαροί άνθρωποι να το αγκαλιάσουν, να το στηρίξουν και έτσι φτάνουμε στη σημερινή συγκυρία. Εγώ συμμετείχα στον αρχικό σχεδιασμό, στην ένταξη δηλαδή του έργου. Στη συνέχεια ο Θάνος Βούρδος που με διαδέχτηκε, πραγματικά το αγκάλιασε, το έτρεξε και μπράβο Θάνο. Αλλά βεβαίως πέρα από τον αρχικό σχεδιασμό, όπως ξέρετε, ένα έργο βελτιστοποιείται στην πορεία του, εκμεταλλευόμενοι βεβαίως κάποιες ευκαιρίες και κάποιες δυνατότητες, και εκεί παρενέβη η Ολυμπία Τελιγιορίδου, η βουλευτής Καστοριάς, η Νίνη Φυπουργός, η οποία πραγματικά φρόντισε να υπάρχει και διασύνδεση με την Καστοριά, γιατί σαν αρχικό σχεδιασμό δεν υπήρχε, το οποίο βεβαίως όχι μόνο βελτιστοποιεί και τις συνθήκες της οικονομίας και της κοινωνίας της Καστοριάς, αλλά συνολικά του έργου, γιατί όπως ξέρετε αυτά τα έργα μπαίνουν σε μια ανταγωνιστική διαδικασία, επομένως με αυτόν τον κλάδο και το αεροδρόμιο έχουμε και συνδυασμένες μεταφορές. Από εκεί και πέρα θέλω να πω ότι πραγματικά τα είπαν και οι προηγούμενοι από την αρχή, μάλλον κανείς δεν πίστεψε ότι μπορεί να προχωρήσει κάτι τέτοιο, ότι είναι αρκετά μεγαλόπνο. Βεβαίως ίσως δεν παρακολουθούν τη γενικότερη πορεία και της κυβέρνησης στα θέματα και των μεταφορών. Μιλάω για μια πολυεπίπεδη εξωτερική πολιτική. Στο κομμάτι αυτό βεβαίως τα συγκοινωνιακά δίκτυα παίζουν πολύ σοβαρό ρόλο και στην οικονομία και συμβάλλουν στον ΑΕΠ και στις θέσεις εργασίας, αλλά και σε ό,τι αφορά την περιοχή θα διεκδικηθεί και ένα μερίδιο του μεταφορικού έργου και για τις επιχειρήσεις και για τον κόσμο. Επομένως θεωρώ ότι είναι σε πολύ καλά χέρια και θα πάει πάρα πολύ καλά αυτό. Και καμιά φορά ξέρετε και οι δύο νομοί, γιατί εγώ η αλήθεια είναι ότι έχω στο μυαλό μου πιο πολύ τη Φλόρινα πάντα. Και οι δύο νομοί και όλη η περιοχή, αυτό που θα μπορούσε να θεωρηθεί μειονέκτημα, τη θέση τους δηλαδή, που δημιουργεί αρκετά προβλήματα, εδώ αποκτά ξαφνικά ένα συγκριτικό πλεονέκτημα, το οποίο μένει να αξιοποιηθεί και θα αξιοποιηθεί. Ναι, η σημερινή μέρα είναι ιδιαίτερα σημαντική για μας, για το Μουσέ. Εντάσσεται σε μια ευρύτερη πορεία που έχει αναπτυχθεί τα τελευταία δύο χρόνια και μας φέρνει μπροστά στην υλοποίηση ενός σημαντικού στρατηγικού στόχου που είναι για μας οι διασυνδέσεις με τους ευρωπαϊκούς διαδρομούς. Πραγματικά το έργο αυτό είναι ένα έργο που σε άλλες περιόδους θα θεωρούταν μεγαλεπίβολο, αλλά αυτή τη στιγμή καταφέρνουμε να το υλοποιήσουμε, υλοποιούμε το πρώτο στάδιο. Εντάσσεται σε μια ευρύτερη πολιτική διασύνδεσης με τους διαδρόμους που ολοκληρώνουμε. Σημειώνω αντίστοιχα τη δουλειά που κάνουμε με την πρώην Ιουγκοσλαβική Δημοκρατία της Μακεδονίας, με διασυνδέσεις στην Ιδωμένη και στην Φλόρινα και αντίστοιχες διασυνδέσεις με τη Βουλγαρία και την Τουρκία. Το έργο αυτό θα δώσει μεγάλα πλεονεκτήματα στην περιοχή. Έχει σημαντικά αποτελέσματα στη βελτίωση και την ανάπτυξη των συνδυασμένων μεταφορών και θα αξιοποιήσει τα τοπικά πλεονεκτήματα τόσο στην τοπική οικονομία όσο στην αγροτική παραγωγή αλλά και στον τουρισμό. Πραγματικά μιλάμε για μια νέα κατάσταση που θα μας οδηγήσει στο να διασυνδεθούμε και να διευρύνουμε το ρόλο μας ως κέντρο logistics για την ευρύτερη περιοχή των Βαλκανίων, αλλά και τις διασυνδέσεις μας σε σχέση με την Ευρώπη.